Σε αυτό το κυνήγι, όπως έχουμε πει και λέμε κάθε βράδυ, της αλήθειας, δύσκολη υπόθεση, δύσκολο κυνήγι, πρέπει κανείς να προσπαθεί πάρα πολύ. Γνωρίζουμε ότι πια αυτό το κανάλι, αυτές τις εκπομπές, τις παρακολουθούν, τις μαγνητοσκοπούν σχεδόν όλη η πολιτική ηγεσία του τόπου και όλοι γνωρίζουν και με λεπτομέρειες το τι λέγεται εδώ. Και κάπως έτσι μια μικρή ικανοποίηση για τους φίλους τηλεθεατές και για μας, ότι οι υποθέσεις που στράβωσαν ή είχαν στραβώσει, λίγο και με τη βοήθεια της εκπομπής, αρχίζουν να πηγαίνουν καλύτερα. Αυτή η συμβολή, τουλάχιστον εμάς, μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε πιο δυνατά. Σπέρνω να σας πω πως σήμερα η εκπομπή μας έχει έναν διακεκριμένο νομομαθή σε ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Γεώργιος Κρύπας, ο καλεσμένος, διδάκτορ με άριστα, το τονίζω αυτό, του συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ο πρώτος Έλληνας που πήρε αυτό το βαθμό έως εκείνη την περίοδο και βεβαίως διδάκτορ του συνταγματικού δικαίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, πάλι με άριστα. Μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, γνωστός μας δηλαδή, με μια θητεία θα λέγαμε ζηλευτή, μέχρι το βαθμό του Διευθυντή στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη των νόμων γύρω από τον τύπο και βέβαια είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσει σε όποιο ερώτημα του τεθεί. Τέτοιο, αυτό είναι το μεγάλο πλάτος της νομικής του γνώσης. Τον είχα παρακαλέσει από καιρό και είχε αποδεχθεί, αν και αποφεύγει πάντοτε αυτές τις παρουσιάσεις από τηλεοράσεως, αποδέχθηκε να κάνουμε 2-3 εκπομπές, οι οποίες σας βεβαιώνω από τώρα θα είναι μοναδικές, γιατί ο Γεώργιος Κρύπας είναι μοναδικός στο είδος αυτό, γνώστης όσον ολίγη των νόμων και των θεμάτων γύρω από την ενημέρωση, τον τύπο δηλαδή, να προχωρήσουμε στη μελέτη του νόμου, του τελευταίου νόμου για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, να δούμε ο φίλος σήμερα Υπουργός Δικαιοσύνης και τότε Προεδρίας Κυβερνήσεως, και το λέω διότι εγώ είχα παλαιότερα μια πολύ στενή συνεργασία μαζί του όταν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μας τιμούσε και εμένα προσωπικά και το εθνικό και την ελληνική τηλεόραση, ερχόταν στις εκπομπές και τον καλούσαμε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα να πάρει μέρος για θέματα τα οποία είχαν σχέση με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Θα θυμάστε βέβαια εκείνες τις περίφημες συζητήσεις με τους συνταγματολόγους και εκεί παρόν ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Βενιζέλος. Έφτιαξε λοιπόν ένα νόμο, έχει μερικά πράγματα μέσα, είναι άνθρωπος που δέχεται, ακούει, προσέχει. Του έχουμε ετοιμάσει λοιπόν μια συζήτηση για να δει κάποια πράγματα τα οποία ίσως, εγώ τι πιστεύω προσωπικά, εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω, να λέω ότι θέλω τέλος πάντων. Είμαι πιο ελεύθερος από τους υπολείπους συμπατριώτες μας που είναι δέσμοι των θέσεων που κατέχουν στον κρατικό μηχανισμό. Λοιπόν, εγώ λέω και του επέβαλαν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί όλα να τα καταφέρει κανείς μόνος του, έστω και αν είναι υπουργός. Το ελαφρυντικό. Αληθινό, όχι ψεύτικο. Έχουμε λοιπόν την αποδοχή του κυρίου Γεωργίου Κρύπα να κάνουμε μια-δυο συζητήσεις για αυτό το θέμα που καίει. Όμως, σήμερα, για πρώτη φορά, ήρθε στο φως σε ένα έντυπο από τα πιο σοβαρά που κυκλοφορούν στον τόπο μας. Γιατί και αυτός που το διευθύνει είναι ένας από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους. Το όνομά του Γιάννης Μαρίνος. Το περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος. Ημερομηνία 2 Μαΐου 1996. Πριν μερικές μέρες.
Ο Γιάννης ο Μαρίνος διακρίνεται για τη σεμνότητα που έχει, για το δημοσιογραφικό λόγο του, για την ευρυμάθειά του και για την επιμονή του όταν βλέπει κάτι σωστό. Τη δημοσιογραφική επιμονή του. Άξιος συνάδελφος, από τους αξιότερους τα λέγαμε και τους πιο σεβαστούς και στον οικονομικούς παράγοντες, οικονομικούς κύκλους θα λέγαμε και στους δημοσιογραφικούς γενικότερα, πήρε ο ίδιος αυτό το άρθρο του κύριου Κρύπα, το διάβασε, τη μελέτη του αυτή, και έγραψε ένα πρόλογο. Ο Γιάννης Μαρίνος δεν το κάνει συχνά αυτό. Δίνει λοιπόν ένα τίτλο και λέει «Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο». Δεν χρησιμοποιεί και δεν νομίζω στην καριέρα του από τα 40 χρόνια, περίπου 35 που τον γνωρίζω, εργαζόμεθα άλλοτε και στον ίδιο όροφο, απέναντι όπως λέμε, δεν θυμάμαι να είχε χρησιμοποιήσει και όσο διαβάζω τον ταχυδρόμο τέτοια φράση. Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από τα χέρια του δεν έχω ξαναδεί να γραφεί κάτι τέτοιο. Δεν συνιστά ατομικό δικαίωμα η αντίρρηση συνείδησης. Αυτή τη συζήτηση απόψε πρέπει να την παρακολουθήσουμε όλοι με πάρα πολύ προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν συνιστά ατομικό δικαίωμα η αντίρρηση συνείδησης. Μετά από έρευνα 2 ετών γράφει ο Γιάννης Μαρίνος, στην Ελλάδα και διεθνώς αποδεικνύεται ότι πουθενά δεν προστατεύεται ως ατομικό δικαίωμα η άρνηση στράτευσης, όπως το επιδιώκουν με παραπλανητική επιχειρηματολογία οι αυτοαποκαλούμενοι αντιρρησίες συνειδήσεως και όπως παραπλανηθέν ετοιμάζεται να το αποδεχθεί το Υπουργείο Άμυνας. Ο κύριος Γεράσιμος Αρσένης είναι ο αρμόδιος και θα έχει ήδη διαβάσει αυτό το άρθρο. Οι πληροφορίες μας λένε πως τον έβαλε σε ένα μεγάλο προβληματισμό και τα πράγματα παίρνουν αντίστροφες τώρα πια στροφές, οξύμορο σχήμα αυτό που λέω τώρα. 2 κουβέντες μόνο, οι οποίες έχουν πολύ σημασία, γιατί τις έχει γράψει ο Γιάννης Μαρίνος και στη συνέχεια μπαίνουμε σε αυτή τη συγκλονιστική συζήτηση. Όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες αυτές τις μέρες, ο Υπουργός Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης πρόκειται να ανακοινώσει το περιεχόμενο νομοσχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων θα ρυθμίζει ευνοϊκά για αυτούς και το θέμα των αντιρρησιών συνειδήσεως. Ο οικονομικός ταχυδρόμος επί χρόνια με αρθρογραφία και υπογράφοντας ακόμα και σε ευθεία αντιδικία με την ανθρωπιστική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία, έχει αποκρούσει στεναρά το διεκδικούμενο από τους αυτοαποκαλούμενους αντιρρησίες συνειδήσεως δικαίωμα να μην στρατεύονται. Όχι μόνο διότι κάτι τέτοιο είναι ευθέως αντίθετο προς βασικές διατάξεις του Συντάγματος, αλλά και διότι υπό το πρόσχημα αντιρρήσεων της συνείδησεώς τους, κάτι που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποδειχθεί, διάφορες κατηγορίες προσώπων προσπαθούν να αποφύγουν τη στράτευση σε βάρος των υπολείπων νέων που δέχονται να προετοιμαστούν για να υπερασπιστούν την πατρίδα. Η σχετική αρθρογραφία, η οποία έχει πάρει ένταση πριν 2 χρόνια και στην οποία έλαβε μέρος εκτός της Διεθνούς Αμνηστίας και ο δικηγόρος κ. Ρέπας ως εκπρόσωπος των μαρτύρων του Ιεχωβά, που επίσης αρνούνται να φέρουν όπλα, είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον του δόκτωρος πολιτικών επιστημών κ. Γεωργίου Κρύπα, ο οποίος αποφάσισε να διεξαγάγει εμπεριστατωμένη έρευνα επί του θέματος εντός και εκτός της Ελλάδος. Τα αποτελέσματα της διετούς αυτής έρευνας ήταν εκπληκτικά, αφού παρά τα αντιθέτως πιστευόμενα στην Ελλάδα, σε σημείο ώστε να έχουν παρασυρθεί όχι μόνο πλήστη πολιτική μας, αλλά ακόμα και η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αποδεικνύεται ότι, πρώτον, δεν υπάρχει, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεμελιούται και δεν κατοχυρούται κανένα ατομικό δικαίωμα των αντιρρησιών συνειδήσεως για να απαλλάσσονται από τη στράτευση. Δεύτερον, καμία διάταξη δεν υπάρχει πουθενά που να αναγνωρίζει ένα τέτοιο δικαίωμα ως ατομικό. Τρίτον, όλα τα αρμόδια διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τα οποία έχουν κατ' επανάληψη κρίνει και εκδικάσει προσφυγές αντιρρησιών συνειδήσεως εναντίον της στρατεύσεώς τους ή εναντίον καταδικαστικών εις βάρος τους αποφάσεων για άρνηση στρατεύσεως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απεφάνθησαν χωρίς καμία παρέκκληση ότι οι προσφυγές των αντιρρησιών απορρίπτονται. Ατομικό δικαίωμα αντιρρησιών συνειδήσεως να απαλλαγούν από τη στράτευση δεν υπάρχει. Τα διάφορα κράτη δικαιούνται να μην αναγνωρίσουν δικαίωμα αντιρρησιών να απαλλαγούν από τη στράτευση. Δικαιούνται επίσης να θεσπίσουν και ποινικές κυρώσεις εναντίον των αντιρρησιών που αρνούνται να στρατευθούν. Βλέπετε εδώ, τρομακτικοί φορείς. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 3. Αρμόδια όργανα. Τέλος, συνεχίζει ο Γιάννης Μαρίνος, όσα κράτη έχουν αναγνωρίσει στους αντιρρησίες ένα τέτοιο δικαίωμα εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις με το σταγονόμετρο, δηλαδή με τα πάσης αυστηρότητος. Εξού και οι πολλές προσφυγές των αντιρρησιών στα προαναφερόμενα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα που απορρίπτονται συλλήβδην, επανειλημμένα δε οι σχετικές διατάξεις των διαφόρων κρατών εκρίθησαν από τα αρμόδια συνταγματικά δικαστήρια ως αντισυνταγματικές, καθώς και από τη νομική θεωρία και πράξη στην οποία ανήκουν και οι απόψεις των διαπεπεστέρων ξένων συνταγματολόγων και πανεπιστημιακών καθηγητών. Κάθε περίπτωση κρίθηκε ατομικά και ποτέ ομαδικά. Παραδείγματος χάρη, πουθενά δεν εχορηγήθη απαλλαγή στρατεύσεως στους χιλιαστές ομαδικός, εκ του ότι δηλαδή ανήκουν στην αίρεση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, τα δικαστήρια έκραναν ότι οι διατάξεις περί απαλλαγής των αντιρρησιών εφαρμόζονται μόνο εφόσον οι εν λόγω αντιρρησίες είναι λίγοι σε αριθμό. Αν αυξηθούν και εκ τούτου δημιουργείται κίνδυνος για την άμυνα της χώρας ή για την επαρκή επάνδρωση των στρατιωτικών μονάδων, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται. Τέλος, Γάλλος πανεπιστημιακός καθηγητής αναφέρεται σε διεθνές ιατρικό συνέδριο, στο οποίο οι ιατροί δήλωσαν ότι ως απεδείχθη κλινικός, οι περισσότεροι αντιρρησίες ήταν ψυχοπαθείς, ευρισκόμενοι στην αρχή της σχιζοφρένειας. Επ' αυτών δε εφηρμόστη λοβοτομή για να θεραπευθούν κλπ. Κάτι το οποίο ο οικονομικός ταχυδρόμος θεωρεί αδιανόητο. Όλα τα όσα παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο και μελέτη του κυρίου Κρύπα, που ακολουθεί, στο οποίο παραθέτει εκεί όλες τις παραπομπές και στο πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση, καθώς και όλα τα κρίσιμα αποσπάσματα των προαναφερθησών αποφάσεων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, που ρητός αποδέχονται ως ατομικό δικαίωμα αντιρρησιών συνειδήσεως, δεν υπάρχει και άρα τα διάφορα κράτη μπορούν και να μην το αναγνωρίζουν και να τιμωρούν ποινικώς τους αντιρρησίες. Και εδώ και στο πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση, για να μην κατηγορηθεί ο κύριος Κρύπας ότι διαστρέφει την έννοια εν προκειμένου αποφάσεων. Ελείψη χώρο ο οικονομικός ταχυδρόμος είναι υποχρεωμένος να παραλείψει την αναφορά των παραπομπών αυτών, εκτός από μια πολύ σημαντική, αλλά ευχαρίστως προσφέρεται να δώσει φωτοτυπία σε όποιον ενδιαφέρεται ή αμφιβάλλει. Ας σημειωθεί επίσης ότι το κείμενο αυτό αποτελεί προδημοσίευση της συμβολής του συγγραφέα στον τιμητικό τίτλο για τον καθηγητή Δημήτρη Κόρσο που βρίσκεται υπό έκδοση. Άραγε, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, θα αφαιθεί το Υπουργείο Αμήνης να παρασυρθεί από την εξαπάτηση της οποίας υπήρξε θύμα από τους έχοντες προσωπική ιδιοτέλεια αποφυγής της στράτευσης, λες και οι άλλοι υπηρετούντες το κάνουν ευχαρίστως, ή από θρησκευτικές προκαταλήψεις, ή ακόμα χειρότερα από πρόσωπα που για λόγους ιδεολογικούς, έχοντας γίνει ηθελημένα ή αθέλητα όργανα ξένων συμφερόντων, επιδιώκουν να εξασθενήσει η αμυντική ικανότητα της χώρας ώστε να γίνει ευκολότερη λία σε περίπτωση επίθεσης ή για να υποκύψει στη βούληση εκείνων που την πιέζουν ή την απειλούν. Και μια και έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα η αντιπαράθεσή μας με το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας, συνεπέστατη πάντως προς την μητρική οργάνωση, να θέσουμε μαζί με τα άλλα ερωτήματά μας που παρέμειναν αναπάντητα και το πολύ θεμελιωδέστερο που προκύπτει από την έρευνα του κυρίου Κρύπα. Από πού έβγαλε η Διεθνής Αμνηστία το συμπέρασμα ότι οι αντιρρησίες συνειδήσεως έχουν, δικαιούνται ή απολάβουν του ατομικού δικαιώματος απαλλαγής από τη στράτευση? Ποια διεθνή σύμβαση, σύμφωνο, πρωτόκολλο, συνθήκη, διρεκτίβα κλπ. Το αναγνωρίζει? Ποιο διεθνές ή ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό όργανο το αναγνώρισε και πότε και δια ποιας αποφάσεώς του? Αν λοιπόν η Διεθνής Αμνηστία δεν προσκομίσει κανένα στοιχείο εν προκειμένου, είναι σαφές και ανδιαφυσβήτητο
ότι δεν νομιμοποιείται σε ουδεμία περίπτωση να εκδηλώνει το παραμικρό ενδιαφέρον για τους αντιρρησίες συνειδήσεως και να ζητά την απαλλαγή τους από τη στράτευση. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση στα αποκαλυπτικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα, τότε διακυβεύεται το κύρος της οργάνωσης ως υπεραμεινόμενης ανύπαρκτου ατομικού δικαιώματος. Κάτι το οποίο επιθυμούμε εκ βάθους καρδίας να αντικρουστεί, αλλά με αντίθετο εξίσου τεκμηριωμένο αντίλογο. Γιάννης Μαρίνος, Διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τώρα, η εκπομπή Δύο Λόγια και αμέσως μετά ο πρωταγωνιστής, ο καθηγητής κ. Γεώργιος Κρύπας. Η εκπομπή έχει παρουσιάσει και άλλες φορές θεματολογία, έχει απευθυνθεί στους Έλληνες Ιεχωβάδες, έχει πει, δηλώσει ότι κανείς είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει, όπως θέλει, και οι μόνες θέσεις της εκπομπής αυτής, γιατί και στη δημοσιογραφία υπάρχει πάντα η άποψη, όλες οι εφημερίδες έχουν το κύριο άρθρο τους που εκφράζει την άποψη της εφημερίδας, έτσι και οι εκπομπές, οι ραδιοτηλεοπτικές έχουν και αυτές το κύριο άρθρο τους και εκφράζουν και αυτές την άποψή τους. Εμείς εδώ στο Hi TV, σε αυτή την εκπομπή, είμαστε αντίθετοι για την απαγόρευση μετάγγισης αίματος σε συνανθρώπους μας, σε συμπατριώτες μας που πιστεύουν στον Ιεχωβά, που απαγορεύουν την μετάγγιση αίματος. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε όταν κινδυνεύει η ζωή τους. Δηλαδή το θεωρούμε απαράδεκτο. Ένα και δύο, και τέλος, δεν δεχόμαστε ότι μπορεί συμπατριώτες μας να πετούν τα όπλα μπροστά σε φοβερές ώρες που αρχίζει να φαίνεται ότι περιμένουν την πατρίδα μας. Αυτό μοιάζει, δεν μοιάζει, είναι μια, ας την πούμε, δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη θέση άρνησης της μάνας. Γιατί η πατρίδα τι άλλο είναι? Είναι η μάνα μας, είναι η γη μας. Αν και αυτό πάψει να υπάρχει, αρνηθούμε δηλαδή την πατρίδα μας, δεν μένει τίποτα άλλο. Μπορούν να πάρουν ένα διαβατήριο και να πάνε σε μια άλλη χώρα, δηλαδή σε μια σύραξη πολεμική που ευχόμαστε όλοι να μην γίνει ποτέ. Οι Έλληνες Ιεχωβάδες θα κοιτάνε? Μήπως πρέπει και αυτοί να το ξανασκεφτούν? Καλωσορίζω, κύριε καθηγητά, στην εκπομπή μας την προσωπικότητα που αρίστευσε στο συνταγματικό δίκαιο σε όλα τα πανεπιστήμια, που αρίστευσε στην υπηρεσία που λέγεται Προεδρία Κυβερνήσεως, που αρίστευσε στις σχέσεις με τους γενικούς δημοσιογράφους και συνανθρώπους μας στους χώρους αυτούς. Υποδεχόμαστε με πολύ χαρά. Μας έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε κι άλλες δύο συζητήσεις για αυτά τα ειδικά θέματα, και απόψε να απολαύσουμε αυτή τη μελέτη σας, την επί δύο χρόνια γενομένη εδώ και στο εξωτερικό, με στοιχεία εντός και εκτός Ελλάδος, την οποία σε περίοδη θέση και με τον τίτλο, μάλλον με το καπέλο, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, κάτι που σπάνια, όπως είπα στην αρχή, γράφει ο Γιάννης Μαρίνος, διαβάσαμε την εισαγωγή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ευχαριστώ για την προσκλήση σας, κύριε Χούντα. Με λίγα λόγια, το θέμα έχει ως εξής. Πράγματι, με το δημοσιογραφικό εισιτήριο επισημάνατε τα κρίσιμα σημεία του θέματος και ότι είναι άκρως εξειδικευμένο και δεν νομίζω να έχετε ασχοληθεί εις τόσο μεγάλο βάθος απόψεως νομικής. Ήθελα λοιπόν να επισημάνω τα εξής δύο στοιχεία. Η μία άποψη είναι η ηθική και η άλλη άποψη είναι η νομική. Θα τα πούμε όμως απλά εδώ, διότι απευθυνόμεθα σε ακροατήριο ευρύ και δεν απευθυνόμεθα σε νομομαθείς. Θα τα πούμε απλά και κατανοητά. Από απόψεως τώρα ηθικής πλευράς. Τονίσατε ότι τι γίνεται με τους αντιρρησίες. Όταν η πατρίδα μας κινδυνεύσει θα βλέπουν. Αυτή είναι η μία πλευρά, που εν πάση περιπτώσει είναι γενικότερα γνωστή. Ας πούμε και μια άλλη πλευρά που είναι γενικότερα γνωστή, την διαισθανόμεθα, αλλά ίσως ακόμα δεν την έχουν πιάσει. Όπως ξέρουμε, οι αντιρρησίες, εάν
τους ζητηθεί να υποστούν τις συνέπειες της αρνήσεως στρατεύσεως, αν ξέρω, παραγγελθούν στο δικαστήριο, καταδικαστούν ή υποστούν κάποιες άλλες συνέπειες, όμως τι κάνουν. Πηγαίνουν στα δικαστήρια, ισχυρίζονται παραβίαση ατομικού δικαιώματος, πηγαίνουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πηγαίνουν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ κτλ. Όλα όμως αυτά τα δικαιώματα που διεκδικούν ανέτος και με όλη τους την ευχέρεια είναι δώρα τα οποία προσφέρει η δημοκρατία. Εάν το πολίτευμα δεν ήταν δημοκρατικό και ήταν ολοκληρωτικό, δεν θα είχαν κανένα δικαίωμα, όχι να προσφύγουν στο δικαστήριο, αλλά θα είχαν δικαίωμα να πούν κουβέντα. Τι γίνεται λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση? Όταν η δημοκρατία, ο ευεργέτης μας προσφέρει όλα αυτά τα δώρα, αν ποτέ κινδυνεύσει, θα αρνηθούμε να την υπερασπίσουμε. Πώς θα λέγατε εσείς μια περίπτωση όπου έχω έναν ευεργέτη, σε όλη μου τη ζωή είμαι ευεργετή σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, σε αυτό χρωστάω τα πάντα, και όταν κάποια στιγμή σε σπάνιες περιπτώσεις ενδεχομένως ποτέ κινδυνεύσει, να του πω δεν σε υπερασπίζομαι? Αυτό δεν λέγεται μόνο ευχαριστία, λέγεται κάπως βαρύτερα, αλλά την φράση δεν τη λέμε διαλόγους ευπρεπίας. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα το πατριωτικό, είναι και το θέμα το ηθικό, το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπεται. Από απόψεως τώρα ουσίας, γιατί εγγράφει αυτή η μελέτη και ποια είναι η συμβολή της και ποια είναι η σημασία της? Κατά την απόψη μου, όλα αυτά τα στοιχεία που παραθέτονται στη μελέτη ήταν στην Ελλάδα άγνωστα. Και όπως αναφέρει και στο πρόλογο προτάσεων ο κ. Μαρίνος, υπάρχει παραπληροφόρηση. Υπάρχει κακή ενημέρωση. Τι ήταν άγνωστο και τι βγαίνει στην επιφάνεια στην προκειμένη περίπτωση? Δεν ξέρω, υποθέτω και εσείς ενδεχομένως και πολλοί κόσμοι θα νομίζει ότι το δικαίωμα των αντιρρησιών να μην στρατεύονται είναι δικαίωμα ατομικό και άρα πρέπει να προστατευτεί ως ατομικό δικαίωμα. Αυτό, από ό,τι ξέρω, το πιστεύει όλος ο κόσμος. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δηλαδή από απόψη νομικής επιστημονικής είναι αλήθεια, διότι αν πούμε ότι υπάρχει τέτοιο ατομικό δικαίωμα, πρέπει, εκείνοι που το υποστηρίζουν δηλαδή, πρέπει να δώσουν δύο στοιχεία. Πρώτον, ποια διάταξη το αναγνωρίζει το ατομικό δικαίωμα? Και δεύτερον, ποιο δικαστήριο είπε ότι το τάδε κράτος που δεν ανεγνώρισε το δικαίωμα των αντιρρησιών καταδικάζεται, διότι παρεβίασε την τάδε διάταξη περί ατομικών δικαιωμάτων? Η έρευνα λοιπόν που έγινε σε όλα τα κείμενα που προβλέπουν ατομικά δικαιώματα, όσο γνωστό, να κάνω μια παρένθεση για να γίνω κατανοητός από τους μη νομικούς, ένα ατομικό δικαίωμα προβλέπεται ή από διεθνή σύμβαση ή από σύνταγμα. Με νόμο ένα ατομικό δικαίωμα δεν μπορεί να προβλεφθεί, διότι πρέπει να είναι μια διάταξη που να μην μπορεί να φύγει. Γιατί αν προβλεφθεί ένα ατομικό δικαίωμα από νόμο, θα έρθει ένας νεότερος νόμος, θα το καταργήσει. Άρα δεν υπάρχει προστασία. Πρέπει να βλέπουμε λοιπόν από σύνταγμα, ούτως ώστε ο νόμος να μην μπορεί να καταργήσει. Ή από διεθνή σύμβαση, όπου τα κράτη δεσμεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρώσει να τις θεωρούν ως επιφυξημένες τυπικές. Δύο πηγές έχει λοιπόν σίγουρες, τις διεθνείς συμφωνίες και τα συντάγματα. Λοιπόν, πουθενά αλλού δεν απορρέει. Όχι. Ατομικό δικαίωμα με νόμο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αν πούμε ότι δημιουργεί ατομικό δικαίωμα με νόμο, είναι ένα πράγμα αστείο, δεν έχει καμία βάση. Ερχόμαστε τώρα στις διεθνείς συμβάσεις. Στις διεθνείς συμβάσεις βεβαίως εκείνες οι οποίες έχουν περιεχόμενο νομικό, δηλαδή δεσμευτικό. Από τις διεθνείς συμβάσεις, ως γνωστόν, οι διεθνείς συμβάσεις που μιλούν περί ατομικών δικαιωμάτων που έχουν νομική δέσμευση είναι δύο. Μία παγκόσμια και μία ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί στην Ελλάδα το 1953, μετά επί δικτατορίας κατηρήθηκε, ξανακυρώθηκε ξανά με τον νόμο 53-54 μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτή η σύμβαση περιέχει όλα τα ατομικά δικαιώματα που προβλέπει ένα μοντέρνο σύστημα δημοκρατικών κρατών και δεν υπάρχει πουθενά δικαίωμα των αντιρρησιών συνειδήσεως να απαλλαγούν από τις στράτες. Πουθενά. Η σύμβαση του ΟΗΕ είναι γνωστή σύμβαση του 1966 περί ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και η οποία αυτή δεν προβλέπει πουθενά δικαίωμα των αντιρρησιών συνειδήσεως να απαλλαγούν από τις στράτες. Από τα συντάγματα των διαφόρων κρατών, ενώ των δημοκρατικών ευρωκρατών, από τη σχετική έρευνα που είδα, δεν προβλέπουν πουθενά δικαίωμα των αντιρρησιών συνειδήσεως να απαλλαγούν από τις στράτες. Άρα, από απόψεως νομοθετικής ερωτώ, οι υποστηρίζοντες ότι οι αντιρρησίες συνειδήσεως πρέπει να απαλλαγούν από τις στράτες διότι έχουν τέτοιο ατομικό δικαίωμα,
δεν προβάλλουν καμία διάταξη. Πρέπει να έρθουν να μου πούνε ότι κύριε Κρύπα, αυτά τα οποία λες είναι αβάσιμα, διότι να τη διάταξη. Να μου τη δείξουν. Να τη διαβάσουν και αν το λέει, παραπώ, γιατί εν πάση περιπτώσει έχουν εκείνοι οι δύο και όχι εγώ. Αλλά για να είμαστε ακόμη πιο σαφείς, μπορεί κάποιος να μου πει: καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Η τάδε διάταξη όμως που μιλάει, ξέρω εγώ, περί θρησκευτικής ελευθερίας δεν εννοεί και το δικαίωμα των ιδιών συνήθως να μιστρατεύονται. Α πούμε, μάλιστα. Μπορεί να το εννοεί. Αλλά πρέπει να έρθει ένα δικαιοδοτικό όργανο, δηλαδή ένα δικαστήριο, ένα διεθνές δικαστήριο, που να καταδικάσει ένα κράτος, διότι παρεμβίασε την τάδε διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα αντιρρήσεων να μιστρατεύονται. Έχουν γίνει λοιπόν πάρα πολλές προσφυγές των αντιρρήσεων, με τον ισχυρισμό ότι εφόσον στο κράτος μου δεν μου επιτρέπει την απαλλαγή από τη στράτευση, με κατεδίκασε διότι αρνήθηκα να στρατευτώ ή μου παρεμβίασε το ατομικό μου δικαίωμα, και είπαν όλες οι δικαστικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων ότι δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα. Και επομένως καλώς σε καταδίκασε. Και επικυρώνουν την καταδίκηση και απορρίπτουν την προσφυγή σου. Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση, ενώ δικαστική απόφαση δεσμευτική, που να έχει αναγνωρίσει τέτοιο πράγμα. Αυτό στην Ελλάδα ήταν μέχρι στιγμής τελείως άγνωστο. Ακόμα το είχα συζητήσει με πάρα πολλούς νομικούς και κανείς δεν εγνώριζε, εκτός αν είχε κάνει ειδική μελέτη, ειδική έρευνα κτλ., ότι ατομικό δικαίωμα τέτοιο δεν υπάρχει. Γιατί? Διότι οι αντιρρησίες συνειδήσεως είναι μια μικρή μειοψηφία, αλλά πολύ δυναμική, με δύναμη πιέσεως πάρα πολύ μεγάλη, ιδίως επί των πολιτικών, ιδίως επί κάποιων εντύπων κτλ. Και έχουν προωθήσει τόσο εντόνως αυτή την άποψη ότι υπάρχει τέτοιο ατομικό δικαίωμα, που σχεδόν ας πούμε όλοι το έχουν πιστέψει. Και στην Ελλάδα μάλιστα έχει ένα γνωστήμα νόμο. Υπάρχουν στην Ελλάδα δύο νόμοι, είναι ο 1731 του 77 και ο 1763 του 88, εκ των οποίων ένας αναγνωρίζει το δικαίωμα στους αντιρρησίες συνειδήσεων να μην στρατεύονται διαλόγους θρησκευτικούς, ο δε δεύτερος του 88 αναγνωρίζει το δικαίωμα των αντιρρησίων συνειδήσεων να μην στρατεύονται διαλόγους μη θρησκευτικούς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από τον έρευνα, ότι το δικαίωμα δεν υπάρχει. Και ερχόμαστε τώρα στα διάφορα κράτη. Που κάποια κράτη, ξέρω. Αυτοί οι νομοί έχουν περάσει από τη Βουλή, αυτοί οι δύο νόμοι που πάτε. Είναι διεθνείς συμβάσεις. Έχουν κυρωθεί βέβαια. Έχουν κυρωθεί μένα όμως στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν περάσει από τη Βουλή. Βέβαια. Δηλαδή οι βουλευτές ψήφισαν αυτούς τους δύο νόμους. Εντάξει. Ναι, κύρωσαν τη σύμβαση. Εφαρμόζονται. Εφαρμόζονται. Απολύτως εφαρμόζονται βεβαίως. Να κάνω μια διευκρίνηση. Έχει κυρωθεί δια νόμου η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επομένως είναι δεσμευτική για την Ελλάδα. Η Σύμβαση του ΟΗΕ περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει κυρωθεί δια νόμου, αλλά πάλι είναι δεσμευτική για την Ελλάδα, διότι έχει μια διάταξη που λέει ότι αν επικυρωθεί από 33 κράτη γίνεται δεσμευτική για όλα τα κράτη του ΟΗΕ. Και η 33η επικύρωση έγινε τον Ιανουάριο του 1973. Άρα από το 1973 και αυτή η Διεθνή Σύμβαση είναι υποχρεωτική για την Ελλάδα, διότι έχει αυτή τη διάταξη. Επομένως αυτές οι συμβάσεις μπορεί να διεθνείς, αλλά ισχύουν και στο εσωτερικό της χώρας ως νόμοι και μάλιστα συνταγματική ύφεση, δηλαδή επιυξημένης τυπικής ισχύως. Πράγμα που σημαίνει ότι ο νόμος δεν μπορεί να τους καταργήσει ή αν υπάρξει ένα νόμος αντίθετος προς διεθνείς αυτές τις συμβάσεις, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θεωρείται αντισυνταγματικός. Έχουν δηλαδή κύρος ένα είδος κύρος συντάγματος αυτές τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο που ήταν άγνωστο στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που ήταν επίσης άγνωστο είναι το εξής. Ότι στα ξένα κράτη που υπάρχουν κάποιες διατάξεις νόμου, όχι συντάγματος, δηλαδή που τους απαλλάσσουν τους αντιρρησίες από την στράτευση, όχι ως ατομικό δικαίωμα, ως απλή διάταξη νόμου που αύριο μπορεί να καταργηθεί, εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη αυτή με τα πάσης αυστηρότητας, όπως είδατε που επισημαίνει. Οι Γάλλοι. Όλα τα κράτη. Όχι μόνο οι Γάλλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί κτλ. Μάλιστα, το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας, όπως και εσείς το διαβάσατε, τι είπε. Είπε ότι οι αντιρρησίες συνειδίως, αν ποτέ αναγνωριστούν με τον νόμο, πρέπει να αναγνωριστούν σε πολύ μικρό αριθμό. Αν αρχίσουν πολλοί και οι αντιρρησίες αποδεικνύουν πολλοί και κινδύνουν με ασφάλεια του κράτους, stop, δεν θα αναγνωριστούν. Το είπε το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας, το οποίο μάλιστα εθεώρησε και τη διάταξη που τους απαλλάσσει αντισυνταγματική. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχει σωρία καταδικών των αντιρρήσεων. Εκεί τους περνάνε από 400 και με το σταγονόμετρο. Υπάρχει σωρία καταδικών. Μάλιστα, όπως αναφέρω στη μελέτη μου, από έγκυρο επιστημονικό σύγγραμμα γνωστού Γάλλου συνταγματολόγου, προκύπτει ότι μέχρι το 1993
οι Γάλλοι αντιρρησίες που είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση για άρνηση στρατεύσεως, η φυλάκιση αυτή των αντιρρησιών, άμα την προσθέταμε, φτάνει σε 83 αιώνες. Καταπληκτικό νούμερο. Βεβαίως, αναφέρεται σε σύγγραμμα διασύμου Γάλλου συνταγματολόγου. Όσον αφορά την άλλη περίπτωση που διαβάσατε για την ψυχική κατάσταση των αντιρρησιών, ο Γάλλος καθηγητής Κατλέν, διαπρεπής συνταγματολόγος και αυτός, παραθέτει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο του, όπου σε ένα ιατρικό συνέδριο εξετάστηκε το θέμα της ψυχικής καταστάσεως των αντιρρησιών. Εκεί αναφέρεται ότι προέκυψε από κλινικές έρευνες ότι οι αντιρρησίες βρισκόσαντε ήταν ψυχοπαθείς, οι περισσότεροι αντιρρησίες ήταν ψυχοπαθείς, βρισκόσαντε στην αρχή της σχιζοφρενίας. Για να θεραπευτούν εφαρμόστηκε λογοτομή και εν συνεχεία τα πορίσματα αυτά του συνεδρίου τα πήρε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας, τα απεδέχθη, τα υιοθέτησε και τα περιέλαβε και σε δικές του μελέτες και αναλύσεις. Άρα, και ένα άλλο θέλω να θέσω υπόψη σας, διότι δεν είναι επίσης γνωστό, ότι όπου αναγνωρίζεται η απαλλαγή στα ξένα κάτι, αυτό γίνεται σε σπάνιες περιπτώσεις. Τι συμβαίνει στην προκειμένη? Συμβαίνει ότι αν κάποιος έρθει και πήγω με την τρισιά, στον ένα απαλλαγό, δεν τελείωσε η υπόθεση. Θα περάσει από επιτροπές, θα τον ελέγξουν ψυχολόγοι, θα τον ελέγξουν ψυχίατροι, θα τον ελέγξουν ψυχαναλυτές, θα του ζητήσουν μια στίβα πιστοποιητικών και αφού τον περάσουν από 40 κόσμος και να εξαντλήσουν σε όλη του την έκταση όλα αυτά τα στοιχεία, τότε μπορεί να τον αναγνωρίσουν. Γιατί για να αποφευθεί το γεγονός, μη σηκώνει το κανένα και πει: εγώ με την τρισιά δεν πάω στρατιώτης και να απαλλάσσεται. Όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Στην Ελλάδα, όποιος πει: είμαι την τρισιά, απαλλάσσεται. Ενώ στα ξένα κάτι δεν συμβαίνει. Σε περνούν από πολλά κόσκινα για να σε αναγνωρίσουν την τρισιά. Γι' αυτό και έχουμε και τις τόσες καταδίκες και τις τόσες προσφυγές, όχι από Έλληνες, από ξένα. Κράτησε Έλληνα, σαν τηρησία δεν έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενος ότι είναι θύγη, διότι η ελληνική νομοθεσία τον καλύπτει. Αυτά είναι περίπου τα στοιχεία που προκύπτουν πολύ περιληπτικά, διότι στη μελέτη αναφέρονται αναλυτικά. Και να προσθέσω και κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στον οικονομικό ταχυδρόμιο την νότερο. Απήντησε η Διεθνής Αμνηστία και επί του μελέτη με αυτού, αυτής, και με κατηγόρησε ότι αγνόησα δύο αποφάσεις του ΟΗΕ που έχουν εκδοθεί το 83 και το 88. Αυτή η απάντηση δεν δημοσιεύτηκε ακόμη. Ανταπίντησα ότι οι αποφάσεις αυτές της Επιτροπής του ΟΗΕ είναι συστάσεις. Δεν είναι αποφάσεις δικαστικές, δεν έχουν δικαιοδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να περιβληθούν τον εκτελεστήριο τύπο, δηλαδή να εκτελεστούν. Εξ αυτών των αποφάσεων η μία αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα να της υποβάλει μια έκθεση περί ατομικών δικαιωμάτων, η δε άλλη συνιστά στα κράτη να θεσπίσει τα διάταξα, αλλά περί ατομικού δικαιώματος των αντιρρησιών δεν μιλάει καθόλου. Μάλιστα, τους αντιρρησίες ίδιους δεν τις αναφέρει καν ως ατομικό δικαίωμα, τις αναφέρει ως ζήτημα. Χρησιμοποιεί τη λέξη question στα αγγλικά, που τις αναφέρει απλώς ως ζήτημα. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις που κατηγορήθηκα ότι τις αγνώρισα δεν λένε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, εγώ παρέθεσα. Αποσπέρνοντα από έγκυρο σύγγραμμα Γάλλου καθηγητού που έχει εκδοθεί το 1993 και ο οποίος αναφέρει όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, δεν τις περιλαμβάνει μέσα, αναφέρει τις αποφάσεις τις απορρεπτικές. Αυτή η απόφαση που δεν έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Όπως δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και κάποια στοιχεία που υποβάλλουν οι αντιρρησίες. Τι λέει αντιρρησίες? Λένε υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου υπέρ των αντιρρησιών. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται εάν παρευγιάστη μια διάταξη περί ατομικών δικαιωμάτων? Όχι. Είναι μια δημοκρατία. Υπάρχει ο χωρισμός των εξουσιών, που σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία νομοθετεί και μόνο η δικαστική εξουσία δικάζει και αποφαίνεται εάν έχουμε παραβίαση. Άρα, εάν το Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει κάποια άλλη συνδιάσκεψη, κάποια σύνοδο που φάνηκε μίληση υπέρ των αντιρρησιών, δεν μας απέδειξε ότι είναι ατομικό δικαίωμα. Ευχή σύσταση είναι αυτό. Άποψη. Είναι μια άποψη. Αλλά νομικά πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση που να πει ότι το τάδε κράτος που δεν αναγνώρισε τους αντιρρησίες, που καταδίκασε αντιρρησία, καταδικάζεται διότι παρεβίασε την τάδε διάταξη η οποία αναγνωρίζει δικαίωμα των αντιρρησιών να μην στρατεύονται.
Και τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Και κάτι τελευταίο, τους καλύπτει τους αντιρρησίες η Διεθνής Αμνηστία. Αλλά η Διεθνής Αμνηστία βάσει του καταστατικού της νομιμοποιείται να επεμβαίνει σε δύο περίπτωση. Πρώτα, όταν έχουμε παραβίαση ατομικού δικαιώματος, και εδώ δεν έχουμε, μάλλον σε τρεις περιπτώσεις, όταν έχουμε παραβίαση. Δεύτερον, εάν κάποιος εδιώχθη για τις ιδέες του, ενώ αντιρρησία του καταδικαστή δεν διώκεται για τις ιδέες, διώκεται για πράξη, ότι αρνήθηκε να στρατευτεί. Και τρίτη περίπτωση είναι ότι εάν εκείνος ο οποίος εδιώχθη δεν είχε το δικαίωμα να κριθεί από ανεξάρτητο δικαστήριο. Στην πατρίδα μας, εάν ένας αντιρρησίας καταδικαστεί, θα καταδικαστεί από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο. Είχε τη εισπάσαν περίπτωση και έχει το δικαίωμα να κριθεί από ανεξάρτητο δικαστήριο. Μη συντρεχόντων υπό αυτών των τριών προποθέσεων, δεν νομιμοποιείται η Διεθνή Αμνηστία να τους καλύπτει. Βάσει διατάξεων του καταστατικού της. Αυτή είναι η άποψή μου. Βεβαίως δεν ξέρω αν η Διεθνή Αμνηστία ερμηνεύει το καταστατικό της κατά όλο τρόπο, αλλά εγώ από τα γράμματα που ξέρω αυτό βλέπω να βγαίνει από το καταστατικό της. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής ήταν τελείως άγνωστα, εκρινώ ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, διότι είναι συγκλονιστικά. Υποθέτω ότι για αυτόν τον λόγο ο κ. Μαρίνος αναφέρει την φράση ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο και μάλιστα το έχει και σε κόκκινο πλαίσιο. Για να είναι ενδεχομένως πιο εντυπωσιακό. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Κρύπα. Εμείς βέβαια, από ό,τι διαπιστώσαμε εδώ και έτσι πάρα πολύ σύντομα, με τις γνώσεις σας και με την έρευνά σας, κατηγορηματικός όπως είσαστε, είπατε, ας έρθει κάποιος να μου πει ποιο διεθνές δικαστήριο έβγαλε αυτή την απόφαση και πού είναι γραμμένα αυτά τα οποία λέγονται κατά καιρούς και στην πατρίδα μας. Ας μου φέρει τα στοιχεία και εγώ είμαι έτοιμος να το αποδεχθώ, αρκεί να μου τα φέρει γραπτός. Πού, ποιο δικαστήριο. Ή ποιος οργανισμός έχει βγάλει τέτοια απόφαση. Έχει γνωμοδοτήσει έτσι. Αυτά βέβαια οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι και έχουν διαβάσει τα άρθρα αυτά και θα διαβάσουν και τις απαντήσεις και ανταπαντήσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο, αλλά και όσοι νομομαθείς παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, είναι πιθανό να απευθύνουν μία επιστολή, εάν θέλουν, και να απαντήσουν σε αυτές τις κατηγορηματικές θέσεις και πρόσκλησή σας για απάντηση την οποία ευγενικά εκφέρατε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι για την περίπτωση, ας πούμε, που ενδεχομένως θα είχα κάποιοι και θα κάνουν λάθος, να διευκρινίσω ότι την έρευνα την έκανα εις τα αρχεία των ιδίων των διεθνών δικαστηρίων, όπου αν υπάρχει κάτι άλλο δεν μπορεί να υπάρχει πολλά, ας πούμε, και το πιο απίθανο θα ήταν εκεί μέσα. Δεν την έκανα σε κάποια βιβλιοθήκη δευτέρας τάξης, την έκανα και σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, αλλά και στη βιβλιοθήκη των ιδίων του Διεθνούς Δικαστηρίου. Μέσα έψαξα, θα έκανα φίλο και φτερό τα πάντα, δεν βρήκα τίποτα. Μάλιστα. Αυτό είναι ακόμα πιο ενισχυτικό των θέσεών σας. Εν πάση περιπτώσει, εσείς δημοκρατικότατα λέτε, όποιος θέλει, ας φέρει εδώ να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Αν μου το αποδείξει, θα πω ότι έχεις δίκιο και εγώ έσφαλα. Δεν υποστηρίζω ότι είμαι, ξέρω, υπάρχει μόνο ένα αυθεντία. Προκαλώ όποιος θέλει να με την κρούσει. Αυτά όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος. Στην Ελλάδα μνημονεύσατε δύο νόμους, οι οποίοι κατοχυρώνουν πλήρως τους αντιρρησίες συνείδησης. Ναι. Είναι έτσι. Ναι. Να προσθέσω και κάτι, ότι σε μελέτη που είχα δημοσιεύσει παλαιότερα, υπεστήριξα ότι οι νόμοι αυτοί είναι αντισυνταγματικοί. Την άποψή μου αυτή την δέχτηκαν τα ελληνικά δικαστήρια και μάλιστα διαρρητής παραπομπής στο όνομά μου και στον τίτλο της μελέτης μου. Γιατί είναι αντισυνταγματική. Για δύο αυτούς νόμους. Βεβαίως. Μιλάτε τώρα. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε αναλυτικά εδώ. Βεβαίως. Γιατί είναι αντισυνταγματική. Ξανά από την αρχή. Ναι. Αυτοί οι δύο νόμοι. Αυτοί οι δύο νόμοι. Σήμερα ναι. Τους Έλληνες αντιρρησίες. Έχω υποστηρίξει με μελέτη μου σε νομικό περιοδικό ότι είναι αντισυνταγματική. Μάλιστα. Τα δικαστήρια δέχθηκαν τη δική μου μελέτη. Και μάλιστα, όχι τη δική μου άποψη, και μάλιστα όχι αορίστως, ανέφεραν και το όνομα μέσα στη δικαστική απόφαση, αναφέρεται και το όνομά μου και ο τίτλος της μελέτης μου. Και δέχτηκα ότι η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική, τα ελληνικά δικαστήρια. Γιατί είναι αντισυνταγματική, για δύο λόγους. Πρώτον, το άρθρο 4 του συντάγματος λέει ότι πας Έλλην δυνάμενος να φέρει όπλα, υποχρεούται να συντελεί εις την άμυνα της πατρίδας. Αυτή είναι μία διάταξη. Η δεύτερη διάταξη, το άρθρο 13, λέει του συντάγματος ότι κανείς
δεν δικαιούται λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων να αρνηθεί τη συμμόρφωσή του προς τον νόμο. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο ξεκάθαρες συνταγματικές διατάξεις, πώς έρχεται ένας νόμος και απαλλάσσει τους αντιρρησίες από τις στρατές? Τι ακριβώς λέει αυτός ο ένας νόμος? Ο 1731 λέει ότι οι αντιρρησίες που έχουν λόγους θρησκευτικούς να απαλλαγούν δεν πάνε στρατιώτες. Ο δε 1763 λέει ότι οι αντιρρησίες που έχουν λόγους μη θρησκευτικούς, λόγω ότι λόγους μπορεί να υπάρχουν, που δεν θέλουν να πάνε στρατιώτες, και αυτοί απαλλάσσονται. Αλλά εν ώψη αυτών των συνταγματικών διατάξεων που σας ανέφερα, που δεν επιτρέπει αυτή την απαλλαγή, η άποψή μου είναι ότι οι διατάξεις αυτές είναι αντισυνταγματικές. Και το δέχτηκαν και τα δικαστήρια. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και δέχτηκαν ακριβώς ότι λέμε ρητή παραπομπή στις μελέτες μας. Ποιος θα αποφασίσει τελικά, ποιον εδώ το όργανο θα αποφασίσει τελικά, το Συμβούλιο Επικρατείας, αν αυτή η νόμη είναι αντισυνταγματική? Κοιτάξτε, πρωτίστως πρέπει να αποφαθούν τα ποινικά δικαστήρια, διότι επ' ευκαιρία ποιου γεγονότος η υπόθεση θα περάσει για να κριθεί από ένα δικαστήριο. Αν έχουμε έναν αντιρρησία, ο οποίος αρνείται να στρατευτεί και αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν προποθέσεις και καταδικαστεί, τότε το δικαστήριο θα κρίνει. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει, παρότι θα έπρεπε να είχε, δεν έχει την ευχέρεια να κρίνει από αυτού του νόμου. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει πράξεις κρατικές. Της διοίκησης. Ναι. Επομένως, οι νόμοι δεν προσβάλλονται επί ακυρώσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Πρέπει να υπάρχει κάποιο διάταγμα, κάποια δικαστική απόφαση, ενδεχομένως και κάποιο έγγραφο που να δημιουργεί δικαιωματική υποχρέωση, που να μπορέσει κάποιο να το προσβάλλει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οι νόμοι αυτοί δεν προσβάλλονται. Στην Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο δεν έχουμε. Οπότε θα μπορούσε κανείς να προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι οι νόμοι αυτοί είναι αντισυνταγματικοί, και να ζητήσει να κριθούν αντισυνταγματικοί. Συνταγματικό δικαστήριο δεν έχουμε. Στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν υπάρχει η νομική τεχνική να μπορέσουν να περάσουν. Άρα μέχρι στιγμής έχουν περάσει μόνο από τα πολιτικά. Τα πολιτικά δικαστήρια αυτά αποδέχτησαν τις απόψεις μου και απεφάνθησαν ότι οι νόμοι αυτοί είναι αντισυνταγματικοί. Τα πολιτικά δικαστήρια ότι έκριναν κάποιες περιπτώσεις αντιρρησιών, ξέρω εγώ, χιλιαστών κτλ. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά την συνταγματικότητα των ελληνικών νόμων, και πάλι προκαλώ, εάν ασφάλω, να μου αποδείξει κάποιος ότι οι νόμοι αυτοί είναι συνταγματικοί. Ισχυρίζομαι καθόλου και πάλι ότι, ας πούμε, υπάρχει μόνο ένα αυθεντία. Ότι μου υπάρχει μόνο ένα αυθεντία. Μάλιστα. Άρθρο λοιπόν 4 και άρθρο 13. Πέστε μου, κύριε Κρύπα, όσοι έχουν τα πράγματα και είναι αρκετά σοβαρά. Αυτή είναι η νομική γλώσσα. Υπάρχει όμως και η γλώσσα αυτή που λέμε εμείς η ηθική. Η ηθική θέση. Εσείς ως πολίτης, όχι ως νομομαθής. Καλά, το ένα δεν είναι το άλλο, έτσι. Αλλά ας αφήσουμε τις γνώσεις σας αυτές και την ιδιότητά σας και ας πούμε ότι είστε ένας πολίτης που αυτή τη στιγμή σας θέτουν το ερώτημα ότι αυτή η θρησκεία, η ΑΒ όποια είναι, υπαγορεύει στους πιστούς της να μην υπηρετούν, να μην κρατούν όπλο την πατρίδα στην οποία γεννήθηκαν και από την οποία πήραν πράγματα, εισέπραξαν, μόρφωση, εκπαίδευση, δημοτικό εννοώ, γυμνάσιο, νηπιαγωγείο, λύκειο, έτσι, πήραν κάποια εφόδια. Δωρεάν, συτίστηκαν δωρεάν εν πωλής και βγαίνουν πλέον στο κοινωνικό σύνολο για να εργαστούν. Πάλι δηλαδή για να πάρουν. Μάλιστα. Από ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο δίνει και παίρνει. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν στην περίπτωση που για τον α ή δ δ τρόπο έχουμε πρόβλημα άμυνας, αυτό το κοινωνικό σύνολο το αφήνουν έκθετο. Έτσι κάπως είναι. Έτσι κάπως είναι, και να σας πω και κάποιες λεπτομέρειες επί του θέματος. Αυτό μιλάμε τώρα εκτός εξονομικά. Ως γνωστόν, η πιο γνωστή, ας πούμε, περίπτωση, εκείνο που δεν θέλω να σταθεί, είναι η χιλιαστή. Εισαπάντησα από το που είπα, θα έλεγα το εξής. Γιατί δεν θέλουν, διότι λέει η θρησκεία τους απαγορεύουν να σκοτώνουν. Μάλιστα. Και ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, η θρησκεία επίσης μας απαγορεύουν να σκοτώνουν. Και μάλιστα
έχουμε την ίδια πηγή. Χιλιάς έξω, όπου στην Αγία Γραφή, ό,τι έχουν εμείς έχουν και εκείνοι. Εκεί δεν ξέρω πώς την ερμηνεύουν αλλιώς. Δεν είμαι θεολόγος και δεν μπορώ να συζητήσω θεολογικά. Δεν πάει, δεν ξέρω πώς την ερμηνεύουν. Εμείς κατά τον τρόπο που την ερμηνεύουμε, το ίδιο πράγμα λέει. Ίδια φράση, ίδια διάθεση. Δηλαδή. Γιατί η Διεθνής Ανεμιστία δεν αγωνίζεται να μην πάμε και εμείς στρατιώτες. Μήπως. Και το έχω περιλάβει και στην απάντησή μου, αν δεν πάμε στρατιώτες, το κράτος καταλύεται και αμέσως εκλείπουν και οι αντιρρησίες, διότι ο κατακτητής που θα έρθει θα είναι και βάρβαρος και σφαγεύς, όπως ξέρουμε. Άρα δεν βλέπω να στηρίζεται ούτε και σε επιχειρήματα εξονομικά ευχέρεια και δικαίωμα απαλλαγής από τις τράτες. Αφήνω στην πάντα τα νομικά, δεν τα πιάνω καθόλου, από όψης ηθικής, από όψης κοινωνικής, από όψης προσωπικής, δεν βλέπω να στηρίζεται πουθενά. Όπως σας είπα και στην αρχή, και η ηθική πλευρά που είναι εξονομική, απολαμβάνεις όλα τα αγαθά της δημοκρατίας, δηλαδή το ευεργέτη σου απολαμβάνεις τα πάντα και όταν σου ζητήσει να τον υπερασπίσεις, τον φταίνεις κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Ούτε καν αχαριστία δεν είναι, βαρύτερο, πολύ βαρύτερο από την αχαριστία. Δεν ξέρω, ας πούμε, πώς κάποια συνείδηση το ανέχεται αυτή την περίπτωση και τους πειράζει ο άλλος στοιχείο συνείδησης στο θέμα της τότευσης. Αλλά αν θέλουμε να πούμε και κάποια λεπτομέρεια που δεν έχει καμία λογική βάση. Τι λένε οι αντιρρησίες, ότι δεν θέλουν να στρατευθούν όταν κληθούν να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Αλλά, γιατί, διότι η θρησκεία τους απαγορεύει σχόλων. Αλλά όταν υπηρετήσουν τη θητεία τους, δεν πρόκειται να λάβουν εντολή να σκοτώσουν. Άρα, γιατί αρνούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Και εγώ από απόψεως πολιτικής, πάλι εξονομικής, από απόψεως πολιτικής, θα το έβρε από εσύ θέμα. Ότι, εντάξει, αντιρρησίας δεν να σκοτώνεις, δηλαδή, αλλά τη θητεία σου την υπηρετήσει. Γιατί, για ένα λόγο, πρώτον δεν πρόκειται να λάβεις εντολή να σκοτώσεις και δεύτερον, αν ποτέ επιστρατευτείς στο μέλλον, δεν ξέρω πού θα ανήκεις. Θα είσαι αντιρρησίας ή θα έχεις αλλάξει. Αν είσαι αντιρρησίας, ας υποθέσουμε ότι ξέρω, θα διεκδικήσεις απαλλαγή. Αν όμως έχεις αλλάξει, οπότε θα πολεμήσεις, γιατί να μην έχεις εκπαιδευτεί. Δηλαδή όταν θα γίνει πόλεμος, τότε θα έχεις αλλάξει, τότε θα σε καλέσουν να σε εκπαιδεύσουν, θα έχει τελειώσει ο πόλεμος, γιατί σημαίνει ότι οι πόλεμοι δεν κρατάνε πολύ. Δεν έχει, ας πούμε, και κάποια λογική βάση. Αυτό. Μάλιστα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Ένας Γερμανός καθηγητής, μάλιστα, που αναφέρω, το αναφέρω στη μελέτη μου και είναι η μόνη παραγωγή που την παραθέτει ο οικονομικός ταχυδρόμος, λέει και το έξω ότι ναι, εντάξει, δεν θέλετε να πιάσετε όπλο, αλλά με την σημερινή τεχνολογία είναι άγνωστο τι θα πει όπλο. Και ρωτά ο Γερμανός αυτός συνταγματολόγος. Ο πύραυλος, ο οποίος εξουδετερώνει τον άλλον πύραυλο που έρχεται να σκοτώσει, είναι όπλο. Δεν θα τον πιάσεις αυτό το πύραυλο τη στιγμή κατά την οποία θα το χρησιμοποιήσεις όχι για να σκοτώσεις, αλλά για να αποτρέψεις τον άλλον πύραυλο να έρθει να σε σκοτώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι σκοτώνεις, γιατί αυτό θα τον αρνηθείς. Είναι όπλο υπό την έννοια, ας πούμε, την παλιά, όχι. Άρα αυτό γιατί το αρνείσαι. Το ρωτά τους αντιρρησίες ένας διαπρεπής Γερμανός καθηγητής συνταγματολόγος. Και φυσικά δεν έχει πάρει απάντηση. Μάλιστα. Με προλάβατε. Ήθελα λοιπόν να σας κάνω και εγώ τις ίδιες ερωτήσεις. Δηλαδή να σας πω ότι επειδή γνωρίζω από άλλες εκπομπές και άλλες δηλώσεις ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, ότι η θρησκεία τους δεν επιτρέπει να σκοτώνουν. Βεβαίως δεν έχουμε σήμερα πόλεμο, όταν καλούνται υπό τα όπλα, όπως λέμε, και το όπλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσον άσκησης, στρατιωτικής άσκησης. Δεν καλείται κανείς δι' αυτού να σκοτώσει, αλλά καλείται δι' αυτού να ασκηθεί, να ασκήσει τους μίστους, να τρέξει, να σηκώσει το όπλο πάνω, να το πάει δεξιά, να το πάει αριστερά κλπ. Αλλά όχι βεβαίως να σκοτώσει. Να πάμε στο δεύτερο στάδιο της εκπαίδευσης, το οποίο λέγεται εκπαίδευση σκοποβολής. Η σκοποβολή, από όσο γνωρίζω και γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνεται στα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Yes. Επομένως, η σκοποβολή είναι άθλημα. Αρνούνται δηλαδή να αθληθούν. Yes. Δεύτερο. Γιατί ο στόχος είναι ένα ξύλο, ξέρω, ένα πανίτι. Οτιδήποτε είναι αυτό. Άρα λοιπόν το να μπορεί κανείς εύκολα να αθληθεί σε αυτό το αγώνισμα της σκοπόλης, δεν μπορεί να ζητήσει προστασία εξαιτίας της θρησκείας και των όρων που αυτή του επιβάλλει. Άρα και αυτό απορρίπτεται. Δεν έχει λογική βάση. Βεβαίως, δεν βλέπω, δεν δικαιολογείται.
Βεβαίως η τετράγωνη λογική του Γερμανού καθηγητή που αναφέρατε είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί ο πύραυλος που έρχεται πρέπει να αναχαιτιστεί. Ο αναχαιτίζων πύραυλος δεν σκοτώνει ποτέ, γιατί δεν θα τον πιάσει στα χέρια σου. Πάρα πολύ σωστό. Επομένως λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα μηχανήματα αυτά του πυράβλου για να αναχαιτήσεις τον πύραυλο που θα δολοφονεί, θα σκοτώσει τους δικούς σου ανθρώπους από αυτή την πλευρά. Άρα δεν είσαι επιθετικός και δεν απειλείς τη ζωή κανενός. Απλώς απειλείς να καταστρέψεις ένα άψυχο όπλο. Έναν πύραυλο. Πολύ τετράγωνη λογική του Γερμανού συνταγματολόγου. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εδώ κάπου αρχίζει και, γιατί είπαμε, το δικαίωμα της πίστης του καθενός, της ελεύθερης, δεν το συζητάμε. Ναι, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα... Η πράξης έχει σημασία. Βλέπετε πίσω από αυτή την παράλογη θέση των συμπατριωτών μας, χιλιαστών, βλέπετε κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί λογικό δεν είναι. Γενικώς, ναι, γενικώς των αντιρρησιών, ρωτάτε, υπάρχει κάτι άλλο. Όπως είπαμε και όπως απεδείχθηκε, όπως προκύπτει, αυτές οι σκέψεις του ότι δεν θέλω να στρατευτώ, δεν πάω ακόμα να υπηρετήσω τη θητεία μου, εφόσον δεν έχω κάποια λογική βάση, έχω και εγώ την απορία πώς αυτές οι σκέψεις υπάρχουν στον αντιρρησία. Δηλαδή δεν έχει σκεφτεί, δεν έχει κουράσει το μυαλό του να καταλάβει ο ίδιος ότι όταν καλείται να υπηρετήσει τη θητεία του δεν συντρέχει ο αρνητικός λόγος που επικαλείται, θρησκεία ή ξέρω εγώ κάποιους άλλους λόγους, αλλά ισχύει μόνο σε περίπτωση πολέμου. Δεν διερωτήθηκε αν υπάρχει ατομικό δικαίωμα, αν επιτρέπει να πω, δεν διερωτήθηκε ότι, ας πούμε, δεν αρνείται να προστατεύσει τον μεγάλο του ευεργέτη κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν διερωτήθηκε. Δηλαδή, τι άνθρωπος είναι, ξέρω εγώ, το έχουν κάνει κάποια πίεση εγκεφάλου, δεν είναι ελεύθερος, δεν σκέπτεται. Γιατί αν αυτά τα πράγματα τα σκεφτεί και παρά τα αυτά καταλήξει στην ίδια άποψη, εγώ θα τη σεβαστώ, αλλά θα πρέπει να την αιτιολογήσει. Και λογικά και νομικά και κοινωνικά και κοινωνιολογικά και ηθικά. Έχω μιλήσει πολλές φορές με πάρα πολλούς αντιρρησίες, τους έχω θέσει αυτά τα πράγματα και τους έχω πει, μάλιστα, κύριε, αυτές είναι οι απόψεις μου, παρακαλώ να με αντικρούσετε, να μου φέρετε στοιχεία αποδεικνύοντας ότι είναι βάσιμη, και πρώτος εγώ θα τις ανακαλέσω. Σε καμία περίπτωση δεν σας πιάσω από το λεμπό, σας πω, υποχρούς να τις δέχετε. Δεν προσεκομίστη ποτέ από κανέναν αντιρρησία καμία απόδειξη. Εγώ είμαι πρόθυμος καλοπίστως να δεχθώ οποιαδήποτε απόδειξη που θα αντέκουρε τις απόψεις μου και να τη δεχτώ αν είναι βάσιμη. Δεν άκουσα τίποτα, δεν ξέρω αν εσείς ακούσατε ποτέ. Εγώ δεν άκουσα, που έχω ασχοληθεί κάπως βαθύρα από το θέμα αυτού, δεν άκουσα καμία άποψη, ας πούμε, αιτιολογημένη. Δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς ποτέ. Εγώ, όχι. Ναι, έτσι που το λέτε είναι, κανείς δεν άκουσε ποτέ τίποτα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλάνε. Το ερώτημα που ακολουθεί είναι. Και ρωτώ, δεν σκέπτονται. Εντάξει, δεν μιλάνε. Δεν σκέπτονται. Αυτό ερωτώ. Το ερώτημα που ακολουθεί είναι ότι οι λόγοι πια, όπως τους έχετε εκθέσει και εδώ στη μελέτη σας αλλά και γενικότερα στην ομιλία σας σήμερα, περιορίζονται πια στο ελάχιστο και μάλιστα δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω από δύο κατηγορίες. Η μία αφορά αυτό που λέμε φόβος. Δηλαδή φοβούνται να υπηρετήσουν στο στρατό. Τι φοβούνται? Τον αξιωματικό που θα τους πει μια κουβέντα, γενικά τις συνθήκες στράτευσης. Έχει σκληρή ζωή του στρατιώτη. Έχει μια σκληρή ζωή του στρατιώτη, πράγματι, γιατί πρέπει να εκπαιδευτεί, να κάτσει προσοχή, να πει κάποια πράγματα, να υποστεί κάποια καψόνια, τέλος πάντων, όπως τα λέμε σε εισαγωγικά. Τα έχει ο στρατός αυτά. Και είναι χρήσιμα, γιατί λέει, πήγε στρατιώτης, έμαθες κάποια πράγματα παραπάνω για τη ζωή. Έγινες άντρας. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ναι, έχει πολλούς παραλογισμούς ο στρατός, αλλά αυτοί οι παραλογισμοί είναι στη δική του λογική, ναι, της εξαφάνισης του εγώ, ναι, και της συλλογικής δράσης ως ένα άτομο, ναι, ως μηχανή που μάχεται και θα μείνει εκεί, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του,
δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, αρκεί μονάχα να επιτύχει το σκοπό του, να προασπίσει το έδαφος, την πίστη. Και όλα αυτά βασίζονται σε μια πειθαρχία, σε μια βάση πειθαρχίας. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, αυτή τη θρησκεία που ο καθένας έχει, οι χιλιάδες θέσεις εμπροκειμένου, πώς θα προασπίσουν τη θρησκεία τους, εάν δεν πάρουν σε συγκεκριμένη περίπτωση τα όπλα να αμυνθούν της οικογένειάς τους, έτσι, της πίστης τους, δηλαδή της θρησκείας τους, άντε και να βάλουμε τελευταία την πατρίδα. Εκεί τι γίνεται? Να σας πω, όπως αναφέρω στη μελέτη μου, έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό τους πρόσφατο, το οποίο περιέχει ένα δημοσίευμα, μια μελέτη, που εξαίρει υπερβαλλόντως την σπουδαιότερα μάχη της ιστορίας. Ο γνωστός σπουδαιότερα μάχη της ιστορίας είναι η μάχη του Μαραδόνος. Αναλύει λοιπόν τη μάχη του Μαραδόνος κατά τρόπον εκπληκτικών. Περιοδικό χιλιαστών. Χιλιαστών βέβαια. Αναλύει τη μάχη του Μαραδόνος. Αυτά σκοπιά που λένε και σκοπιά. Ναι, σκοπιά. Το ξύπνα. Το αναφέρομαι στη μελέτη με αυτό το πράγμα. Αναλύει στρατηγικά και την αναλύει κατά τρόπο σαν ένας στρατηγικός νους να ήθελε να την αναλύσει κατά τρόπον κατανοητών για το πολύ κοινό. Έχω λοιπόν την απορία ότι εφόσον είσαστε κατά του πολέμου, κατά της μάχης, κατά κτλ, κτλ, τι είδους δημοσίου είναι αυτό που εξαίρεται τη νίκη και τη μάχη του Μαραθώνος? Επίσης έχω ακούσει, βεβαίως δεν έχω στοιχεία γιατί εγώ είμαι νομικός, δεν είμαι ιστορικός, έχω ακούσει ότι παλαιότερα, ας πούμε την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι χιλιαστέ δεν επίστευαν αυτό το πράγμα. Μάλιστα δε, το έντυπό τους αυτό ήταν, είχε δημοσιεύσει πολλές επιστολές στρατιωτών χιλιαστών που πολεμούσαν στα μέτωπα. Άρα δεν ξέρω πότε ακριβώς, γιατί δεν είμαι ειδικός, ας πούμε, με θέματα. Νεότερη απόφαση είναι αυτή, όπως ναι, και της απαγόρευσης μετάγγισης. Ναι. Δεν προϋπήρχαν αυτές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάπου νεότερη απόφαση, δεν ξέρω πότε. Άρα έχω και την απορία τι είδους θρησκεία είναι αυτή που ξέρω ότι τις αλλάζει, δεν ξέρω, ας πούμε, η δική μας θρησκεία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, οι ίδιες απόψεις δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, τι είδους θρησκεία είναι αυτή που αλλάζει, όπως και στο, επίσης και στο θέμα της μεταγγίσεως, που αν θέλουμε της μεταγγίσεως, που αν δεν γίνει μετάγγιση κινδυνεύει. Εγώ άλλωστε θα έλεγα τι Θεός είναι αυτός, πιστεύετε, δολοφόνος, ο οποίος σας απαγορεύει ένα φάρμακο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ας πούμε, να διώξω μια έννοια ενός θεού δολοφόνου, είναι κάτι που, ας πούμε, αντιφατικό, δεν πάει. Δεν υπήρχαν οι διατάξεις αυτές πρώτα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονολογία, ναι, 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 που άρχισαν να λειτουργούν και τα της μεταγγίσεως, ναι, και τα της υπηρεσίας στο στρατό. Βέβαια, εγώ παρακολουθήσω. Είναι πρόσφατες αυτές, ναι, οι, ναι, αποφάσεις. Είναι νεότερες, δεν, ναι, έχω, δεν τώρα απόψη μου, ναι, τους αριθμούς της ημερομηνίας να σας πω, αλλά είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ και είχαμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ μετά τον, ναι, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε έχουμε μια θρησκεία που από καιρούς καιρών αλλάζει τοποθετήσεις και ξέρω ότι η θρησκεία, δεν ξέρω, οι θρησκείες με περισσότερες, που ξέρουμε οι θρησκείες, δεν αλλάζουν τοποθετήσεις. Από την ημέρα που ιδρύσαμε μέχρι σήμερα είναι οι ίδιες τοποθετήσεις. Οι Ορθόδοξοι, οι διαμαρτυρόμενοι, οι Καθολικοί κτλ. Από την ημέρα που ιδρύσαμε, όχι, δεν έχουν καμία αλλαγή από ό,τι ξέρω. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε, χωρίς να είναι σίγουρο, και μία πρόθεση. Κάτι πρέπει να υπάρχει βεβαίως, ας πούμε, επειδή ο χιλιασμός δεν είναι θρησκεία ελληνική, έχει την έδρα της εγώ στην Αμερική, έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, ασφαλώς κάτι υπάρχει, ναι, δεν το έχω εξακριβώς, αλλά ασφαλώς κάτι υπάρχει, ότι υπάρχουν κάποιες, κάποιες απόψεις αβάσιμες, υπάρχουν κάποιες απόψεις που δεν έχουν λογική και έχω και αυτές τις απορίες έχω με εσάς. Ναι. Γιατί άλλος πώς φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα, μην υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Βεβαίως. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρχει κάποια πρόθεση. Βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει κάποιος στόχος. Δηλαδή, αν ο στόχος είναι ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε έναν άλλο άνθρωπο, αυτός ο στόχος κατερρίφθη ήδη. Και από το γεγονός και από και από τη γενικότερη σκέψη την εξής, ότι οι χιλιαστές, ας πούμε, επικαλούνται κάποιον ρίση από την Αγία Γραφή. Και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ξέρω την ίδια πηγή έχουν, την Αγία Γραφή. Άρα εκείνη την φράση που δεν τους επιτρέπει να σκοτώσουν, να πάνε στα άτομα κτλ, κτλ, την ίδια έχουμε και εμείς. Και εγώ το γενικεύω το θέμα. Η διεθνής αμνηστία. Γιατί δεν αγωνίζεται να μην πάμε και εμείς στρατιώτες? Γιατί έχουμε την ίδια πηγή, την ίδια φράση που έχουν εκείνοι στην
πηγή τη θρησκευτική του, την ίδια έχουμε και εμεί. Γιατί να αγωνιστεί για μα. Άλλο τετράγωνο επιχείρημα. Γιατί πατρονάρει κατά κάποιο τρόπο του. Για να πω ότι επειδή αποτελούν μια δυναμική μειοψηφία και πιέζουν, τότε θα είναι ει βάρο τη Διεθνή Αμνηστία. Ξέρω εγώ, υποχωρεί σε πιέσει. Δεν δουλεύει κανονικά. Όποιο την πιέζει, εκείνη προστατεύει. Όποιο αδικείται, αλλά δεν την πιέζει, τον αγνοεί. Δεν βλέπω. Δεν, είναι αντιφατικό αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Αποτελέσουμε αντινομία. Πολύ σωστό. Και από την νομική πλευρά λοιπόν και από την ηθική πλευρά, από την νομική βέβαια εσείς αποδείξατε ότι και προκαλέσατε βέβαια ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο κάποια τέτοια απόφαση ή διάταξη. Όχι, ατομικό δικαίωμα δεν υπάρχει πουθενά. Ατομικού δικαιώματος, ναι, να συνιστά ατομικό δικαίωμα η, η αντίρρηση της συνείδησης. Και επομένως μετά και την πρόσκλησή σας να απαντήσουν σε αυτή τη θέση, νομίζω ότι το θέμα λύγει από την νομική του πλευρά. Κλείνει. Μάλιστα. Η ηθική πλευρά είναι πολύ σημαντική και θα έλεγα ότι με την ίδια ευκολία που μόλις μερικά χρόνια πριν μπήκε στις απαγορεύσεις αυτής της θρησκείας η απαγόρευση μετάγγισης αίματος σε ανθρώπους που κινδυνεύουν και η απόρριψη όπλου που θα προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, γιατί ο χιλιαστής ή οποιοδήποτε άλλης θρησκείας πιστός δεν επιτρέπεται να σκοτώνει, δεν ευσταθεί τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο όπου το όπλο είναι άσφαιρο και είναι μοχλός γυμναστικής άσκησης. Ακριβώς. Είναι άθλημα. Και πέραν τούτου, ως πάλι δοκιμή εκτόξευσης πυρός είναι άθλημα και λέγεται σκοποβολή. Θα μου πείτε τώρα, θα πει ένας χιλιαστής τώρα, τερτύπια ψάχνετε να βρείτε να ωρεοποιήσετε και να κάνετε την άσκηση για να σκοτώσουν κάποιο άλλο άνθρωπο όταν χρειαστεί στον πόλεμο, δηλαδή να το κάνετε άθλημα. Εγώ θα απαντώ στο εξής, ότι σήμερα υπηρετείς τη θητεία σου. Ποιος είναι ο σκοπός της θητείας? Να γυμναστείς. Υπηρετείς τη θητεία σου και φεύγεις και πας στο σπίτι σου χωρίς να έχεις σκοτώσει κανέναν, ό,τι θέλαμε. Αν χρειαστεί ποτέ να πολεμήσεις. Οπότε στο απαγορεύει θρησκεία σου να σκοτώσεις. Όχι, κάτι άλλο θέλω να πω. Όταν χρειαστεί να πολεμήσεις, εγώ δεν μπορώ να ξέρω σε ποια θρησκεία θες. Θα είσαι, ας πούμε, χιλιαστής. Αν είσαι, μπορώ να προβλέψω, δεν μπορώ. Ας υποθέσουμε ότι δεν είσαι. Εγώ στον πόλεμο θα σε κάνω. Θα σε καλέσω τότε να σε εκπαιδεύσω. Θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν προλάβω. Γιατί οι πόλεμοι διαρκούν λίγο τη σημερινή εποχή. Δεν είναι σαν την παλιά εποχή που διαρκούσαν πολλά χρόνια. Σαρωτικό σε επιχείρημα. Ναι, βεβαίως. Μπορεί λοιπόν να έχει αλλάξει άποψη. Αν έχει αλλάξει άποψη. Είσαι 21 ετών και είσαι τώρα 40. Πες ότι είναι 20, εγώ σε καλή στα 20 σου να εκπαιδευτεί. Και στα 25, εγώ στα 25, στα 25, στα 30. Σε επιστρατεύει να πολεμήσει. Πού ξέρω εγώ θα είσαι στην ίδια θρησκεία. Πώς να μην είσαι, οπότε πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί για να μπεις αμέσως στον πόλεμο. Αλλιώς πώς θα σε βάλω στον πόλεμο όταν δεν ξέρεις τίποτα. Δεν μπορεί να πολεμήσεις αν δεν έχεις κάποια βάση εκπαίδευσης. Μην ξεχνάμε ότι ας πούμε τον πόλεμο της, τον Ιταλικό τον κερδίσαμε, διότι όπως λένε οι στρατιωτικοί, οι στρατιώτες που επιστρατεύτηκαν δεν είχαν άριστη εκπαίδευση όταν εκλήθησαν να υπηρετήσουν στη θητεία τους και επομένως μπήκαν αμέσως στον πόλεμο και τους πήραν βαλάκι τους τέλους. Λοιπόν, γιατί θα καλώ όλους αυτούς να τους το εκπαιδεύσει τότε. Τότε κοροϊδευόμαστε, δεν προλαβαίνει να τους εκπαιδεύσει. Γιατί δεν θέλει εγώ ένα χρόνο τουλάχιστον για να εκπαιδευτείς ο στρατιώτης από ό,τι ξέρουμε όσοι έχουμε υπηρετήσει. Μα δεν βλέπω να έχει κάποια βάση αυτή η άποψη. Να μου πούνε δηλαδή ότι ξέρεις, προσπαθεί να βρεις και τα λοιπά. Εγώ δεν σου λέω, σε εκπαιδεύω για να σε χρησιμοποιήσει. Αν ποτέ γίνει πόλεμο, θα σε επιστρατεύσω. Τότε πρέπει να είσαι, αν έχεις αλλάξει θρησκεία, πρέπει να είσαι επιστρατευμένος. Πρέπει να είσαι γυμνασμένος. Αλλιώς δεν έχει καμία βάση, κοροϊδευόμαστε. Μάλιστα. Επομένως λοιπόν, το τελικό μας συμπέρασμα είναι ότι και για λόγους ειδικούς αυτή την περίοδο, αλλά και για τους λόγους που δεν υπάρχει εξήγηση, όχι προς εμάς που δεν είμαστε χιλιαστές, αλλά και προς τους πιστούς αυτής της θρησκευτικής, ας την πούμε, οργάνωσης, δεν υπάρχει η δικαιολογία της προσθήκης αυτών των απαγορευτικών διατάξεων. Δηλαδή,
να πουν εδώ και 40-50 χρόνια πόσο, δεν θυμάμαι, παραπάνω είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν είναι πολλά, που τέθηκαν σε ισχύ αυτές οι απαγορευτικές διατάξεις εντός θρησκείας, να μας πουν γιατί τέθηκαν. Να μας πουν γιατί δεν υπήρχαν από την περίοδο αυτή και πριν, σωστά, ώστε να δικαιολογήσουμε και εμείς κάπως την κατάσταση. Αλλά κυρίως τα μέλη της θρησκευτικής αυτής οργάνωσης να αντιληφθούν. Εκτός και αν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέπτονται. Οπότε, αυτό είναι το ερώτημά μου. Οπότε, διότι οπότε έχει πολλές, πολλά παρακλάδια υπόθεση και δεν βλέπω να σκέπτονται. Αυτό είναι και το δικό μου το ερώτημα. Δεν σκέπτονται. Ναι, αυτό είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο. Ό,τι αφορά λοιπόν το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, αυτό απαιτεί τουλάχιστον, ενώ σέβεται το θρησκευτικό δικαίωμα, έτσι, αυτών των Ελλήνων, των συμπολιτών μας, το σέβεται απολύτως, ζητάει από αυτούς τους συμπατριώτες μας να ξανασκεφτούν και να πιέσουν την οργάνωσή τους τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Και να τους δώσει πλήρες και τεκμηριωμένες επεξηγήσεις. Γιατί πρώτα δεν υπήρχε και τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η διάταξη. Μάλιστα. Μήπως δηλαδή και σκοπεύει κάπου αλλού. Αυτό είναι και το δικό μου ερώτημα. Στη διάλυση δηλαδή της άμυνας του κράτους, του έθνους. Πού, τι, ποια είναι η λογική με την οποία εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Δεν σου το αρνήθηκε κανείς. Αλλά το να μην συνυπηρετείς είναι σαν αυτό που λέμε, τελειώσαμε όλοι τις εγκύκλιες σπουδές και ξαφνικά εσύ βγαίνεις σε μια καρέκλα έξω και λες κάθε μεσημέρι θα περνάτε όλοι εδώ πέρα να μου δίνετε από ένα χιλιάρικο για να μπορώ να πηγαίνω σπίτι μου να τρώω, να πληρώνω το ενίκιο, να ταΐζω τα παιδιά μου, να έχω και τη γυναίκα μου και να αγοράζω και τα ρούχα μου και να πάω και το καλοκαίρι εξοχή. Δηλαδή, εσύ τι είσαι. Εγώ δεν θέλω να δουλέψω. Θα περνάτε όλοι και θα μου δίνετε από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι απέτηση είναι. Α, να σας πω και κάτι άλλο που έχει εξεταστεί, εξετάζεται από ξένους συνταγματολόγους. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχει εξεταστεί και από άλλους συνταγματολόγους. Κυρίως στη Γερμανία που υπάρχει η πλέον εκτεταμένη και βαθύτερη έρευνα. Έχει αναφερθεί το εξής. Εάν αναγνωρίσουμε εις αυτούς το δικαίωμα αντιρρήσεως συμμορφώσεως προς μια υποχρέωση προς το κράτος που αφορά τη στράτευση, θα πρέπει διαλόγου ή συμμεταχειρήσεως, διότι αρχή της συμμεταχείρισης προέρχεται το σύνταγμα, να αναγνωρίσουμε δικαίωμα αντιρρησιών μη συμμορφώσεως προς το κράτος και σε άλλους τομείς. Θα μπορεί λοιπόν, εφόσον αυτόν το αναγνωρίζει να μην πάει στρατό, να βγει άλλος. Εγώ έχω πρόβλημα συνείδησης, δεν πληρώνω φόρους. Γιατί λοιπόν ο έχουν αντίρρηση να μην πάει στρατιώτης το αναγνωρίζεις και ο έχουν αντίρρηση να μην πληρώσεις φόρους δεν το αναγνωρίζει. Μπορεί ένας να πει, με συγχωρείτε, το σημερινό κράτος ξέρω εγώ δεν είναι εντάξει, είναι ανήθικο, είναι ξέρω εγώ τι είναι, άρα γιατί εγώ το πληρώνω. Αν πληρώνω εγώ, ας πούμε, τη διαφθορά, έχω πρόβλημα στην ίδια, δεν πληρώνω φόρους. Πρέπει να το επισκεφτούν, μάλιστα δεν πληρώνει φόρους. Πρέπει να το επισκεφτούν, διότι η συμμεταχείριση θα θέλει και αυτός. Όπως αυτόν τον απολλάσσει από τη στράτευση, τον άλλο τον απολλάσσει από το φόρο. Και γιατί μπορώ να αποκλείσω κάποιον, ας πούμε, ο οποίος έχει πολύ υψηλή ποιότητα στις ειδικές αρχές, να πει το σημερινό κράτος δεν είναι ηθικό. Αρνούμε να το χρηματοδοτήσω. Έχω πρόβλημα συνείδησης. Θα πω να πει μάλιστα. Δεν πληρώνει φόρος. Οπότε τι γίνεται. Καταραίει το κράτος ολόκληρο. Βλέπετε λοιπόν, αν το θέμα αντίρρησης συνείδησης το γενικεύσουμε από πλευρά νομική, κοινωνιολογική, ηθική κτλ., το κράτος εξαφανίζεται αμέσως μια στιγμή. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν πάλι στην ίδια παρατήρηση που την ξαναλέμε σκοπίμως. Πρέπει οι χιλιαστές να πείσουν τα μέλη τους. Γιατί αυτή η διάταξη δεν υπήρχε μερικά χρόνια πριν και μπήκε τώρα. Είναι ένα κέριο ερώτημα για το οποίο εμείς οι υπόλοιποι συμπατριώτες τους αισθανόμεθα ενοχλημένοι. Βεβαίως. Αισθανόμεθα άσχημα, βέβαια. Αισθανόμεθα ενοχλημένοι. Και μάλιστα όταν ξαφνικά μπήκε αυτή. Α, αν ήταν μια θρησκεία χιλιάδων ετών η οποία είχε αυτές τις διατάξεις, 3.000 χρόνια, ξέρω, 1.000 χρόνια έστω πριν, θα λέγαμε. Έτσι έχει θεσπιστεί να το παλέψουμε, να τους πείσουμε να γίνει ξέρω κάτι. Εδώ όμως αυτή η διάταξη είναι πρόσφατη. Ναι. Είναι πρόσφατη. Δεν υπήρχε παλαιότερα. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Λοιπόν, να μας πουν οι ηγεμόνες τους. Γιατί στο αλφα χρονικό διάστημα ερμηνεύουν
τις πηγές της θρησκείας, ξέρω εγώ, την Αγία Γραφή κατά τον Β' τρόπο, και από εκεί πέρα τις ερμηνεύουν κατά τον Γ' τρόπο. Κάποια από τις δύο ερμηνείες είναι λάθος. Και εμείς μπορούμε μέσα από αυτή να δούμε μια πρόθεση. Και αυτός που είχε τη λάθος ερμηνεία πρέπει να τον στήσει στον τοίχο. Τον ξεφτιλίζεται. Αυτό λέει η λογική. Κάπως έτσι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον διδάκτορα του συνταγματικού δικαίου, αριστούχο στα γερμανικά και ελληνικά πανεπιστήμια, τον κύριο Γιώργιο Κρύπα, που οι δημοσιογράφοι τον γνωρίζουν καλύτερα, γιατί υπήρξε για πολλά χρόνια διευθυντής του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και είχε άμεση επαφή με όλα τα νομικά θέματα, έχει συγγράψει και μελέτες, έχει και ο ίδιος ασχοληθεί με τη σύνταξη, όπως να τα πείτε αυτά εσείς, για τις επόμενες συζητήσεις μας, ναι. Νόμων, και γνώστης όσο λίγοι θα λέγαμε αυτών των θεμάτων. Η σημερινή του κατάθεση, η επιστημονική, ήταν άσχετη με αυτό το αντικείμενο, αλλά ήταν μια δική του μελέτη, η οποία τον απασχόλησε περίπου 2 χρόνια σε χώρους εντός της Ελλάδος αλλά και εκτός αυτής, σε πολλές άλλες χώρες, όπου μελέτησε και αυτή τη στιγμή κατέθεσε δημόσια την άποψή του, προσκαλώντας οποιονδήποτε έχει κάποια αντίθετη άποψη να προσκομίσει, δεν είναι θέμα άποψη, είναι θέμα στοιχείου, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει την δίχρονη αυτή μελέτη, διάρκειας 2 ετών μελέτη του δόκτορα Γεωργίου Κρύπα. Η εκπομπή μας τον ευχαριστεί θερμότατα για τη συμμετοχή του και τον παρακαλεί να προχωρήσει σε άλλες 2 εκπομπές μαζί μας που θα αφορούν το νομοσχέδιο, το νόμο περί τύπου και γενικότερα θύματα τύπου τα οποία έχει μελετήσει, έχει ασχοληθεί, έχει, θα λέγαμε, από τους ελάχιστους νομομαθείς ιδιαιτέρως ασχοληθεί. Ο τελευταίος λόγος, κύριε Κρύπα, ανήκει πάντοτε λόγω παράδοσης της εκπομπής αυτής στον καλεσμένο. Επομένως μπορείτε να έχετε τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Χούντα, για την πρόσκληση. Σε όσα είπαμε μέχρι σήμερα, ήθελα να είμαι κατατοπιστικός. Δεν τα είπα υπό ορολογία νομική, τα είπα υπό ορολογία αναπλή για να είναι περισσότερο κατανοητά. Υποθέτω ότι υπήρξα κατανοητός και υποθέτω ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία για πρώτη φορά δημοσιεύονται είναι ενδιαφέροντα, διότι μέχρι στιγμής ήταν άγνωστα και υπήρχε επί του θέματος μεγάλη παραπλάνηση. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, κλασική περίπτωση, ότι έχω διαπιστώσει ότι ακόμα και οι νομικοί πιστεύουν ότι υπάρχει τέτοιο ατομικό δικαίωμα. Η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει το εντελώς αντίθετο. Ευχαριστώ. Για όλη τη...